Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη που παραχωρείτε στον Αντένα σε μια κρίσιμη, μια ιστορική στιγμή για τη χώρα. Ξεκινώ με το εξής ερώτημα. Γιατί επιμένετε στη διενέργεια του δημοψηφίσματος όταν έχουν αλλάξει τα δεδομένα από τη στιγμή που το ανακοινώσατε? Καλούμαστε να ψηφίσουμε για μια πρόταση η οποία δεν είναι σε ισχύ, όπως υπενθύμησε σήμερα και ο κ. Ντάισεμπλουμ. Κύριε Χούγκλε, αυτό το δημοψήφισμα έχει αργήσει 5 χρόνια. Ο ελληνικός λαός γνωρίζει γιατί θα κληθεί να ψηφίσει αυτή την Κυριακή. Κάποιοι λένε ότι 7 μέρες είναι λίγες, 5 χρόνια είναι αρκετά. Και πράγματι, πολλοί μπορεί να πούνε ότι αλλάζουν τα δεδομένα, αλλάζουν κάθε ώρα, αλλάζουν κάθε στιγμή. Ένα είναι βέβαιο όμως. Ότι ο ελληνικός λαός ζητάει να μπορέσει να προχωρήσει, να ατενίσει το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Βεβαίως μένουμε Ευρώπη, αλλά θέλουμε και να ζήσουμε στην Ευρώπη, να δουλέψουμε στην Ευρώπη, να προκόψουμε στην Ευρώπη, να αναπτυχθούμε στην Ευρώπη, να είμαστε ίσοι ανάμεσα σε ίσους στην Ευρώπη. Αυτό ζητά, αυτό διεκδικεί, αυτό ποθεί ο ελληνικός λαός. Και 5 χρόνια τώρα η συνταγή που μας δίδεται δεν μας αφήνει αυτό το περιθώριο. Καλούμαστε λοιπόν την Κυριακή στις κάλπες με ένα κρίσιμο ερώτημα. Θα αποδεχθούμε μία μη βιώσιμη λύση ή θα εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο μέσα στα πλαίσια της Ευρωζώνης να διεκδικήσουμε μία λύση βιώσιμη? Αυτό το ερώτημα καλείται να απαντήσει ο κάθε Έλληνας και η κάθε Ελληνίδα. Άρα αποδέχεστε ότι η απάντηση είναι ουσιαστικά ναι ή όχι στην Ευρώπη? Η απάντηση είναι ναι ή όχι σε μια βιώσιμη λύση. Δεν αφισβητεί κανείς την παρουσία της χώρας στην Ευρώπη. Και δεν θα ήταν ωφέλιμο για κανέναν να προσπαθεί να θέσει ψεύτικα διλήμματα. Έχω τοποθετηθεί με μεγάλη σαφήνεια από την πρώτη στιγμή και είπα ότι το όχι σε μια μη βιώσιμη συμφωνία δεν σημαίνει ρήξη με την Ευρώπη, σημαίνει ισχυρή πίεση προς την Ευρώπη να αντιμετωπίσει επιτέλους με μεγαλύτερη σοβαρότητα και με ρεαλισμό το πρόβλημα της Ελλάδας. Και σημαίνει επιστροφή στην Ευρώπη των αξιών και της δημοκρατίας. Υπάρχει όμως, αν μου επιτρέπετε θα επιμείνω, μια λογική ασυνέχεια σε αυτό που μας καλείτε να ψηφίσουμε. Δηλαδή λέτε, να καταδικάσουμε μια πρόταση η οποία δεν είναι σε ισχύ, η οποία όμως την επομένη για σας, για την κυβέρνηση, για σας προσωπικά, θα είναι στο τραπέζι για συζήτηση. Δεν υπάρχει ένα λογικό χάσμα, κάτι ασύνδετο ανάμεσα σε αυτά δύο? Επιτρέψτε μου, κυρία Χούγκλη, να σας εξηγήσω και να έχω την ευκαιρία να εξηγήσω και στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Από την πρώτη στιγμή, εδώ και 5 μήνες, έχω κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν, και νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να μου το αφισβητήσει κανείς, προκειμένου να διεκδικήσω όχι απλά μια συμφωνία. Το πιο εύκολο θα ήταν να διεκδικήσω μια συμφωνία και μάλιστα γρήγορα. Αλλά μια συμφωνία που θα δίνει διέξοδο. Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες που καθιστούν μια συμφωνία διέξοδο? Πρώτον, να μην επαναληφθούν στα προαπαιτούμενα μέτρα τα λάθη του παρελθόντος. Δηλαδή να μην έχουμε μέτρα λιτότητας, σκληρής λιτότητας, που ανακυκλώνουν την ύφεση. Και βεβαίως τα μέτρα αυτά ή τα όποια βάρη να μην κατανεμηθούν για άλλη μια φορά σε αυτούς που δεν μπορούν να σηκώσουν άλλο, στους μισθωτούς και στους συνταξιούχους. Δεύτερον, είναι να έχουμε ένα πλαίσιο χρηματοδότησης επαρκές. Τρίτον, να έχουμε την αναγκαία αναδιάρθρωση του χρέους. Να δώσουμε δηλαδή τα μηνύματα στις αγορές, στους επενδυτές, ότι αυτή η συζήτηση περί Brexit, περί εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, έχει τελειώσει οριστικά, ώστε να μπορέσουν οι επενδυτές να έρθουν να επενδύσουν στην Ελλάδα, ώστε να μπορέσουν οι αγορές να γίνουν φιλικές προς την Ελλάδα, να επιστρέψουμε κάποια στιγμή σύντομα προς τις αγορές. Και τέταρτο, να έχουμε και ένα ισχυρό αναπτυξιακό πακέτο. Περιγράφετε την πρότασή σας? Περιγράφω την προσπάθεια που έκανα εδώ και 5 μήνες, όταν μίλαγα για δίκαιη και βιώσιμη λύση, όταν μίλαγα για έναν αξιοπρεπή συμβιβασμό, για έναν έντιμο συμβιβασμό. Αυτό ακριβώς προσπαθούσα. Και έλεγα, γιατί συμβιβασμός? Διότι έκανα πολλά βήματα πίσω από τις προεκλογικές δεσμεύσεις. Βήματα πίσω διότι από την πρώτη στιγμή αυτό που θέλαμε, αυτό που ήμασταν αναγκασμένοι να κάνουμε, ήταν να παντρέψουμε τον σεβασμό στη δημοκρατία, που αποτελεί αναπαλωτρίωτη αξία του κοινού ευρωπαϊκού μας οικοδομήματος, από τη μια μεριά, και από την άλλη στους κανόνες που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
στο πλαίσιο του σεβασμού στους κανόνες, έκανα πολλά βήματα πίσω. Αυτό είναι αλήθεια. Αποδέχτηκα και το αναγνωρίζουν και οι πολιτικοί σας αντίπαλοι. Πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ωφελούν. Αποδέχτηκα μέτρα λιτότητας. Έβαλα τη δικιά μας οπτική όμως στα μέτρα αυτά. Τα μέτρα αυτά να μην βαραίνουν για άλλη μια φορά μισθωτούς συνταξιούχους αλλά έχοντες. Δεν μπορούσα όμως να αποδεχθώ ότι θα έχουμε και μέτρα ηφαισιακά, αλλά ταυτόχρονα και καμία προοπτική για το χρέος, καμία προοπτική για τη χρηματοδότηση. Ξαναλέω ότι περιγράψατε ουσιαστικά την πρότασή σας. Επομένως, γιατί δεν βάζετε στο δημοψήφισμα, δεν περιμένατε, αφού συγκροτηθεί η πρότασή σας, η νέα πρότασή σας, να βάλετε αυτή στο δημοψήφισμα. Να ζητήσετε από τον ελληνικό λαό να πει ναι ή όχι. Επομένως, την επομένη της διαπραγμάτευσης, να πάτε με μια λαϊκή, ισχυρή λαϊκή στήριξη στην πρόταση, την ελληνική, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Κυρία Χούγκλη, η πρόταση ελληνική είναι γνωστή, παραμένει στο τραπέζι. Όμως από την άλλη πλευρά είχαμε ένα τελεσίγραφο. Ένα τελεσίγραφο που κλήθηκε η ελληνική κυβέρνηση να το απαντήσει εντός 48 ώρων στο Eurogroup. Και μάλιστα, ξέρετε, τα τελεσίγραφα αυτά, κάποια στιγμή έρχεται η κρίσιμη ώρα που κανείς παίρνει ιστορικές αποφάσεις. Τα τελεσίγραφα αυτά ή κανείς τα αποδέχεται ή βρίσκει διέξοδο στη δημοκρατία. Εγώ, κυρία Χούγκλη, πήρα μια λαϊκή εντολή στις 25 Γενάρη, η οποία ήταν συγκεκριμένη και μου έβαζε και όρια. Μου έλεγε διαπραγμάτευση σκληρή, να ματώσουμε αν χρειαστεί για να σταματήσει αυτός ο λαός να ματώνει άλλο. Και μου έλεγε αυτή η διαπραγμάτευση, ταυτόχρονα αυτή η εντολή, διαπραγμάτευση στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φύγατε νωρίτερα έπραξα. Όμως από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Κυρία Χούγκλη, εξύντλησα τις αντοχές τις ανθρώπινες, αλλά και τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Δεν έφυγα καθόλου νωρίς. Έφυγα όταν διαπίστωσα ότι από την άλλη πλευρά υπάρχει ένα τελεσίγραφο μη βιώσιμης λύσης. Γιατί? Γιατί πολλοί θα αναρωτηθούν, μα οι διαφορές που είχατε μεταξύ σας σε ό,τι αφορά τις προτάσεις των μέτρων ήταν σχετικά μικρές ό,τι αφορά... Μόλις 60 ευρώ, είπε ο κ. Γιουνκέρ. 60 εκατομμύρια ευρώ. Θα μου επιτρέψετε να μην το σχολιάσω αυτό. Διότι ξέρει πάρα πολύ καλά ο κύριος Γιούγκερ ότι οι διαφορές ήταν πιο ουσιαστικές. Αυτό ακριβώς προσπαθώ να σας εξηγήσω. Είχαν καλυφθεί οι δημοσιονομικοί στόχοι με τις δικές μας προτάσεις, με ισοδύναμα μέτρα, τα οποία όμως μέχρι και την τελευταία στιγμή δεν γινόντουσαν αποδεκτά. Υπήρχαν όμως ουσιαστικές διαφορές και στα μέτρα. Εμείς για παράδειγμα δεν δεχόμαστε ότι για να έχουμε μια συμφωνία θα πρέπει να διατηρούμε τον εργασιακό μεσαίωνα στην Ελλάδα. Ενώ σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις περισσότερες, τις πιο ισχυρές, υπάρχουν συλλογικές διαπραγματεύσεις. Εμείς δεν δεχόμαστε ότι πρέπει σ' όλο και καλά να κόψουμε το ΕΚΑΣ, το επίδομα στους χάμηλους συνταξιούχους. Ή να περικόψουμε τις συντάξεις μέσα από την κατάργηση της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος. Πράγματι, αν μου επιτρέπετε, στη νέα σας πρόταση προτείναμε τα βάρη. Βελτιωμένες αυτές οι ρυθμίσεις, δηλαδή δεν τις αποδέχεστε. Είναι αλήθεια, όμως ο βασικός κορμός εμείς είναι η πρόταση των ρυθμιστών. Εμείς δεν δεχτήκαμε να μειωθούν οι επιδοτήσεις στους αγρότες για να διαλυθεί η αγροτική παραγωγή. Δεν δεχτήκαμε να μπουν μέτρα που στοχοποιούν ολόκληρες επαγγελματικές κατηγορίες, τους φαρμακοποιούς. Δεν δεχτήκαμε να μειωθεί αυτό το προνόμιο εντός εισαγωγικών που έχει όμως η Ελλάδα από τότε που μπήκε στην Ευρωζώνη, όπως και άλλες χώρες είχαν κάποια προνόμια τα οποία διατηρήσανε. Η Ελλάδα είναι μια νησιωτική χώρα. Η έκπτωση του 30% στο ΦΠΑ στα νησιά έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι άνθρωποι που ζουν σε αυτά τα μέρη, στα νησιά, έχουν πολύ μεγαλύτερη δυσκολία. Το κόστος μετακίνησης είναι πολύ πιο ακριβό από αυτούς που ζουν στην υπηρετική χώρα και παράλληλα ζουν και στην παραμεθόριο. Επίσης, εμείς δεν δεχτήκαμε ότι είναι μέτρο το οποίο θα βοηθήσει την οικονομία να αναπτυχθεί, να αυξήσουμε το φόρο προστιθέμενης αξίας κατά 10 μονάδες στην εστίαση και κατά 13 μονάδες στα ξενοδοχεία. Κύριε Πρόεδρε, όλα αυτά είναι γνωστά, αν μου επιτρέπετε. Όμως, στην επιστολή που στείλατε στους επικεφαλείς των θεσμών, λέτε ότι η Ελλάδα προσέρχεται αποδεχόμενη το Staff Level Agreement. Βεβαίως κάνει τις δικές της σημαντικές βελτιώσεις. Ζητάει ένα διετές πρόγραμμα ύψους 29,30 δις και βεβαίως αναδιάρθρωση του χρέους. Ζητώντας περισσότερα χρήματα. Που είπατε δεν είναι. Να ολοκληρώσω, αν μου επιτρέπετε μόνο. Ζητώντας περισσότερα χρήματα, δηλαδή ένα διετές μνημόνιο, ξανανεβάζουμε το χρέος.
Και επιπλέον, αφαιρείτε από τα χέρια σας ένα διαπραγματευτικό χαρτί. Δηλαδή, ανοίξατε τα χαρτιά σας πριν από το δημοψήφισμα για να πάτε την επομένη να κουβεντιάσετε πάνω σε μια γνωστή πρόταση από τους δανειστές. Τότε το όχι, τι νόημα θα έχει? Αυτό ακριβώς θέλω να εξηγήσω και σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Μέχρι τώρα σας περιέγραφα τις διαφορές μας στις προαπαιτούμενες δράσεις. Διότι εντοπίσατε ότι δεν είναι μεγάλες. Εγώ σας είπα είναι ουσιαστικές. Παρ' όλα αυτά όμως πράγματι σε ό,τι αφορά το κομμάτι το δημοσιονομικό δεν είναι μεγάλες, διότι εμείς καλύψαμε τις υψηλές υπερβολικές απαιτήσεις των δανειστών με ισοδύναμα μέτρα. Είπαμε όχι περικοπές σε συντάξεις, αλλά αύξηση της φορολογίας στους έχοντες. Δεν είναι όμως μόνο τα προαπαιτούμενα μέτρα. Υπάρχουν και άλλα δύο σημαντικά ζητήματα. Το ένα είναι το χρηματοδοτικό και το δεύτερο είναι το θέμα του χρέους. Κυρία Χούγκλη, αν δεν εξασφαλίζαμε ή αν δεν εξασφαλίσουμε, γιατί όλα είναι ανοιχτά, η διαπραγμάτευση συνεχίζεται και θα συνεχιστεί και τη Δευτέρα. Αν δεν διασφαλίσουμε ότι στο μεσοπρόθεσμο διάστημα, για τον επόμενο 1,5 τουλάχιστον χρόνο, η Ελλάδα δεν έχει εξασφαλίσει τις χρηματοδοτικές της ανάγκες με ένα πρόγραμμα ασφαλές δανειοδοτικό, και ταυτόχρονα αν δεν συνειδητοποιήσουμε και συνομολογήσουμε όλοι ότι το χρέος αυτό δεν είναι βιώσιμο, άρα χρειάζεται η αναδιάρθρωσή του. Δεν διαφωνεί κανείς αυτό? Όχι, με συγχωρείτε, διαφωνούν. Διότι στο ψηφοδέλτιο που θα κληθούμε όλοι να ψηφίσουμε μεθαύριο υπάρχουν δύο σημεία. Το ένα είναι η πρόταση που μας κατέθεσαν οι θεσμοί σε ό,τι αφορά τις προαπαιτούμενες δράσεις, και το δεύτερο είναι το πρόγραμμα βιωσιμότητας του χρέους και χρηματοδότησης ελληνικής οικονομίας. Αυτά δεν είναι σε ισχύ, κύριε Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά... Τι δεν είναι, δεν είναι σε... Αυτή η πρόταση δεν είναι σε ισχύ, αυτό λένε. Κάνε από λάθος. Τη στιγμή που έληξε το πρόγραμμα, πάβει να είναι σε ισχύ. Επομένως, από τη Δευτέρα πάμε από την αρχή. Για εκείνους. Επιτρέψτε μου να σας πω, δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή να συζητάμε, διότι εδώ συζητάμε για το μέλλον μιας χώρας. Και εγώ θα έλεγα ότι συζητάμε και για το μέλλον της Ευρώπης. Δεν έχει νόημα να συζητάμε αξιοποιώντας κάποια τρίκ της τελευταίας στιγμής. Ο καθένας θα μπορούσε να φανταστεί ότι το τελεσίγραφο θα μπορούσε να αλλάξει το επόμενο δευτερόλεπτο αν έβλεπε ότι γίνεται μια προσπάθεια από την ελληνική κυβέρνηση να το θέσει στην κρίση του ελληνικού λαού. Το τελεσίγραφο υπήρξε όμως. Και βρεθήκαμε μπροστά σε μια κρίσιμη ιστορική απόφαση. Ή θα το παίρναμε και θα γυρνάγαμε πίσω και θα λέγαμε στον ελληνικό λαό προδώσαμε τις ελπίδες σας, προδώσαμε τις προεκλογικές μας υποσχέσεις, σας είπαμε ότι θα κάνουμε το παν για να γυρίσουμε πίσω με μια πρόταση βιώσιμη. Αλλά γυρνάμε πίσω με μια πρόταση η οποία όχι μόνο έχει σκληρά μέτρα, αλλά δεν δίνει και διέξοδο. Δεν ανακριματοδοτεί το πρόγραμμα, δεν δίνει λύση στο πρόβλημα χρηματοδότησης και δεν αντιμετωπίζει και το κρίσιμο θέμα του χρέους. Δεν είναι μνημόνιο μόλις πριν αυτό από που λίγο, προτείνατε. Μόλις πριν από λίγο, κυρία Χούγκλη, ενημερώθηκα από τους συνεργάτες μου ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε ότι για να μπορέσει η Ελλάδα να βγει από την κρίση χρειάζεται κούρεμα 30% στο χρέος της, περίοδο χάριτος 20 ετή και ένα ισχυρό οικονομικό πακέτο ενίσχυσης. Αυτά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν τα είπε σε εμάς όταν ήμασταν απέναντι στο τραπέζι του διαλόγου. Και θέλω να εξηγήσω, να σας εξηγήσω τη μεγάλη δυσκολία να έχει να κάνει κανείς στη διαπραγμάτευση όχι με έναν απέναντί του, αλλά με τρεις διαφορετικούς οργανισμούς, με διαφορετικές απόψεις μεταξύ τους, και από την άλλη πλευρά με 18 διαφορετικές χώρες, όπου στο εσωτερικό τους υπήρχαν διαφορετικές πολιτικές σκοπιμότητες, συγκρούσεις και διαφωνίες. Άρα αναγνωρίζετε ότι υποτιμήσατε την άλλη πλευρά προεκλογικά όταν λέγατε ότι εμείς θα παρουσιάσουμε το σχέδιό μας και δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνουν πίσω. Δεν έγιναν λάθη από την πλευρά την ελληνική σε αυτή την πεντάμινη διαπραγμάτευση? Αυτό είναι υπερτίμηση ή υποτίμηση της κατάστασης? Κυρία Χούγκλη, θα είμαι απόλυτα ειλικρινής απέναντί σας. Όπως είμαι 5 μήνες τώρα απόλυτα ειλικρινής απέναντι στον ελληνικό λαό. Και θα πω ότι ούτε μια στιγμή δεν σκέφτηκα να κάνω κι εγώ αυτά που έκαναν προηγούμενοι πρωθυπουργοί. Να γυρίσω δηλαδή πίσω με ένα πρόγραμμα μη βιώσιμο, με ένα πρόγραμμα που δεν βγαίνει, με ένα πεντάμινο πρόγραμμα που θα μας οδηγήσει στη διαπραγμάτευση για νέο δανεισμό σε 5 μήνες και να πανηγυρίζω λέγοντας κέρδισα. Όχι, δεν κέρδισα. Είναι προφανές. Δεν πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε.
Είχα όμως την ειλικρίνεια να το πω αυτό στον ελληνικό λαό. Και να μπορώ να τον κοιτάω στα μάτια και να του πω ότι τούτη την ώρα η μόνη δυνατότητα να μπορέσουμε να πετύχουμε περισσότερα και πιο αποφασιστικά είναι να μιλήσει ο ίδιος. Αν αποδέχεται αυτή την πορεία, μια πορεία μη βιώσιμη, εγώ πιστεύω ότι δεν θα μπορούσε να αποδεχθεί και να την υλοποιήσει και να την βγάλει πέρα σε καμιά πολιτική δύναμη, όχι μονάχα εμείς. Διότι τι μας είπανε, τι μας είπαν την Παρασκευή. Μας είπανε πάρτε ένα πρόγραμμα μέτρων που θα φέρει νέα ύφεση, χωρίς να σας εξασφαλίσουμε ότι θα έρθουν οι επενδυτές να επενδύσουν στην Ελλάδα, στην οποία... διότι δεν θα λυθεί το χρηματοδοτικό και το ζήτημα του χρέους. Στην πορεία όμως το βελτίωναν αυτό το σχέδιο. Δεν ήταν το τελικό. Προσέξτε. 30 Ιουνίου το βράδυ. Προσέξτε. Μόλις λοιπόν ανακοινώσαμε το δημοψήφισμα, τότε υπήρξαν προτάσεις ενδιαφέρουσες. Άρα λειτουργήσε, σε ό,τι αφορά εννοείται. Το χρηματοδοτικό λειτουργήσε, και σε ό,τι αφορά το χρέος. Λειτουργήσε, άρα λοιπόν, ήδη πριν πάει ο ελληνικός λαός στην κάλπη, βλέπουμε αντιδράσεις θετικές. Το χρησιμοποιήσατε δηλαδή ως διαπραγματευτικό χαρτί το δημοψήφισμα. Μα το είπα δημοσίως, το δημοψήφισμα και το ισχυρό όχι του ελληνικού λαού σε αυτές τις προτάσεις, τις μη βιώσιμες, είναι η συνέχεια της διαπραγμάτευσης με άλλους όρους. Τότε, κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν το κάνατε το δημοψήφισμα το Μάρτιο ή τον Απρίλιο, όταν θα υπήρχε περισσότερος χρόνος να υπάρχει μια ισχυρή λαϊκή στήριξη, ένα όχι, και να πάτε να συνεχίσετε τις διαπραγματεύσεις με την λαϊκή άποψη επ' αυτού που προτείνετε και να υπάρχει χρόνος, δίχτυ προστασίας, ομπρέλα προστασίας, διότι όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε τώρα, και θα ήθελα ευθέως να σας ρωτήσω, γίνονται με αυτές τις εικόνες που κάθε άλλο αξιοπρεπής είναι. Τους συνταξιούχους έξω από τις κλειστές τράπεζες να ξημεροβραδιάζονται και να λιποθυμούν για 60 ευρώ. Φαντάζομαι ότι κανείς δεν είναι ευχαριστημένος, ούτε ευτυχής, ούτε περήφανος με αυτές τις εικόνες. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι εικόνες ντροπής για την Ευρώπη αυτές. Πρέπει όμως όλοι να συνειδητοποιήσουμε. Ρωτήσω για την Ελλάδα. Προφανώς για τη χώρα μας. Πρέπει όμως όλοι να συνειδητοποιήσουμε γιατί συμβαίνει αυτό. Κλείσατε τις τράπεζες. Συμβαίνει αυτό διότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διέκοψε τη ρευστότητα. Και γιατί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα διέκοψε τη ρευστότητα? Διότι το Eurogroup απέρριψε ένα απολύτως εύλογο αίτημα το οποίο κατέθεσε εμπρόθεσμα η ελληνική κυβέρνηση να δοθεί ολιγοήμερη παράταση προκειμένου να αποφανθεί ο ελληνικός λαός πάνω στην πρόταση που οι ίδιοι μας ζητούσαν να αποφανθούμε ως κυβέρνηση στο Eurogroup ενός 48 ωρών. Γνωρίζετε όμως ότι για να δοθεί την παράταση 5... πρέπει να ψηφίσουν και άλλα κοινοβούλια, άλλα δηλαδή να αποφανθούν και άλλοι λαοί. Επομένως, πώς θα μπορούσε να δοθεί παράταση? Κυρία Χούκλη, εδόθη παράταση στην Ελλάδα για 2 μήνες προκειμένου να κάνουμε εκλογές. Mm-hmm. Το Δεκέμβριο. Γιατί εδόθη παράταση για να κάνουμε εκλογές? Εγκρίθηκε τότε όμως από τα κοινοβούλια. Και δεν εδόθη παράταση για να κάνουμε δημοψήφισμα. Τότε εγκρίθηκε από τα κοινοβούλια. Η εκτίμησή μου, και θα σας την πω ευθέως, είναι ότι αυτή ήταν μια αντίδραση εκδικητική. Εκδικητική, διότι η πλευρά των θεσμών, ας μην μιλήσω για τους θεσμούς συνολικά, ας μιλήσω για τους υπουργούς οικονομικών του Eurogroup. Οι Υπουργοί Οικονομικών λοιπόν του Eurogroup δεν θέλησαν να δώσουν τη δυνατότητα στην ελληνική κυβέρνηση, αλλά εδώ δεν πρόκειται περί της ελληνικής κυβερνήσεως, πρόκειται περί της ελληνικής δημοκρατίας και περί ενός ολόκληρου λαού. Δεν του δίνουν το δικαίωμα να προσφύγει στην δημοκρατική διαδικασία χωρίς παρεμβάσεις. Και αυτό που βλέπουμε να διεξάγεται τις τελευταίες 5 μέρες από την Κυριακή, από το Σάββατο που αποφασίστηκε στη Βουλή το δημοψήφισμα μέχρι και σήμερα Πέμπτη, είναι ένα όργιο παρεμβάσεων. Ένα όργιο παρεμβάσεων και κατά τρομοκράτηση του ελληνικού λαού προκειμένου να βγει το επιθυμητό για τους δανειστές αποτέλεσμα. Να ρωτήσω όμως κάτι, δεν τους αφορά το θέμα. Εσείς πολλές φορές έχετε πει και προεκλογικά και μετεκλογικά και το βράδυ του Σαββάτου στη Βουλή, όταν αποφασιζόταν η διενέργεια του δημοψηφίσματος, ότι η ελληνική κρίση είναι ευρωπαϊκό ζήτημα, είναι ευρωπαϊκό θέμα. Και επιπλέον καλείται τον ελληνικό λαό να αποφανθεί επί μιας δικής τους πρότασης. Άρα, γιατί οι Ευρωπαίοι να μην έχουν άποψη επί αυτού το οποίο γίνεται στην Ελλάδα? Κανείς δεν είπε οι Ευρωπαίοι να μην έχουν άποψη. Αυτό είπαν, ότι εμείς το θεωρούμε ότι είναι δημοψήφισμα για το ευρώ. Να μην έχουν άποψη, αλλά πρέπει να συνεννοηθούμε για κάποια πράγματα. Οι Ευρωπαίοι μας κατέθεσαν μια πρόταση, οι εταίροι μας την κατέθεσαν.
μας την κατέθεσαν τελεσυγγραφικά. Με ρωτήσατε γιατί δεν διεξάγατε το δημοψήφισμα 2 μήνες πριν. Mm-hmm. Μα δεν είχαμε τελεσύγγραφο. Είχαμε μία αέναη διαδικασία διαπραγμάτευσης, αέναη δίχως δικιά μας ευθύνη, όπου στόχο είχε να μας σύρουν προς τις απόλυτες δικές τους θέσεις. Όπου στόχο είχε να πιθαναγκάσουν μέσα από τον χρηματοδοτικό εκβιασμό mm-hmm. μία κυβέρνηση mm-hmm. να προσχωρήσει τις θέσεις τους απολύτως, ενώ είχε πάρει άλλη λαϊκή εντολή. Και εγώ σας ρωτώ, κυρία Χούκλη, γιατί να κάνουμε εκλογές στις χώρες που είναι κάτω από πρόγραμμα? Γιατί να κάνουμε εκλογές? Γιατί να εκλέγουμε πρωθυπουργούς? Να διορίζουμε πρωθυπουργούς και υπουργούς τους τεχνοκράτες της Τρόικα. Να έρχονται να κυβερνάνε. Αυτό δεν έχει καμία σχέση, κύριε Πρόεδρε, με τη διαπραγμάτευση. Εάν λοιπόν δεν υπάρχει σεβασμός στη λαϊκή ετοιμιγορία μιας χώρας, πού είναι ο σεβασμός στην υπέρτατη αξή του κοινού μας οικοδομήματος, του ευρωπαϊκού? Πού είναι ο σεβασμός στη δημοκρατία και στη λαϊκή ετοιμιγορία? Αν κάθε φορά που γινόταν εκλογές και έβγαινε μια κυβέρνηση η οποία πρεσβεύει κάτι, θα δημιουργούνταν χάος στην Ευρώπη όταν θα έπρεπε να επιβληθεί η δική της άποψη. Είχε εκλογές η Φιλανδία και βγήκε η συγκεκριμένη κυβέρνηση, η οποία είναι αρνητική στο να δοθεί περισσότερος χρόνος και χρήματα στην Ελλάδα. Εκλογές θα γίνουν αργότερα στην Ισπανία κλπ. Δεν είναι αυτό το ζήτημα, αλλά δεν θα ήθελα να μείνω μάλλον στη διαπραγμάτευση. Το ζήτημα σε μια διαπραγμάτευση είναι αν ψάχνει κανείς να βρει τον κοινό τόπο, αν ψάχνει κανείς να βρει συμβιβασμό, ή αν αυτό που επιδιώκει είναι να πάρει απολύτως mm-hmm. με τις θέσεις τις δικές του την αντίπαλη πλευρά. Θα ήθελα την να άλλη μείνουμε λίγο στις κλειστές τράπεζες και στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Ναι, μόνο να σας πω κάτι το οποίο το θεωρώ πολύ σημαντικό. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Για μένα αυτή η προσπάθεια που κάνουμε αυτούς τους 5 μήνες έχει και μια ισχυρή παρακαταθήκη για τη χώρα μας, για την πατρίδα μας, σε όλο τον κόσμο. Παγκόσμια παρακαταθήκη. Είναι προφανές ότι πρόκειται περί μιας αναμέτρησης του Δαβίδ με τον Γολιάθ. Είναι προφανές ότι έχουμε δίκιο. Είναι προφανές ότι έχουμε το δίκιο με το μέρος μας. Δεν ξέρω αν παρουσιάζεται αυτές τις μέρες μέσα από αυτόν τον επικοινωνιακό οριμαγδό τις δηλώσεις κορυφαίων οικονομολόγων, του Γκρούκμαν, του Στίγλης, ηγετών της Ευρώπης, από την άλλη πλευρά mm-hmm. του Ατλαντικού, κορυφαίων οικονομολόγων, ότι η Ελλάδα έχει δίκιο. Ότι αυτά τα προγράμματα τα οποία δίνουν από την άλλη πλευρά είναι προγράμματα διέξοδα. Η Ελλάδα όμως ταυτοχρόνως λοιπόν καταστρέφεται, κύριε Πρόεδρε. Με κλειστές τράπεζες καταστρέφεται. Την Ελλάδα την καταστρέφουν αυτοί οι οποίοι περιμένουν την νύχτα και μέρα έξω από ένα ATM για να πάρουν 60 ευρώ. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναγκάζουν να βάλουν λουκέτο σε διαθεσιμότητα τους εργαζόμενους. Μεγάλες επιχειρήσεις, υγιείς επιχειρήσεις. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτό. Δεν μπορούν να εισάγουν προϊόντα και πρώτες ύλες. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτό που συνέβη την Κυριακή με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να σταματήσει. Δεν τη σταμάτησε. Πάγωσε τον ΙΕΛΕ. Ακόμη και σήμερα είπε, μέχρι και το δημοψήφισμα έχω παγωμένο τον ΙΕΛΕ. Να παγώσει τη ρευστότητα. Είναι μια απόφαση που δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην οικονομία. Θέλω να πιστεύω όμως ότι αυτά τα προβλήματα, το πιστεύω βαθιά, δεν θα διαρκήσουν πολύ. Και θέλω να σας πω ότι είναι πολύ σημαντικότερο το να πάρουμε μια βιώσιμη λύση που θα δώσει τη δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους που ταλαιπωρήθηκαν χθες και προχθές έξω από τα ATM mm-hmm. να ζήσουν με μια σύνταξη αξιοπρεπή και όχι με ένα φιλοδόρημα. Εμείς για αυτούς παλεύαμε 5 μήνες. Για να μην κοπεί η σύνταξή τους παλεύαμε. Τηλεοπτική σας δήλωση χθες. Είναι σημαντικότερο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διότι αυτά τα 5 χρόνια είχαμε χιλιάδες λουκέτα. Είχαμε 1,5 εκατομμύριο άνεργους. Εμείς δεν κάνουμε κάποιο παιχνίδι εδώ. Ναι, αλλά εμείς με τον κίνδυνο να βρεθεί η χώρα. Με τη δυνατότητα αυτή η χώρα να βρεθεί η χώρα στον κρεμό και εκτός ευρώ, θεωρούν όλες οι επιχειρήσεις ότι θα είναι επαχθέστερο, θα είναι η απόλυτη καταστροφή. Όμως, θα επιμείνω στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο κύριος Ντράγκη. Θέλω να διαβεβαιώσω πάντως ότι δεν υπάρχει αυτή η Ευρώπη. Θα επανέλθω στο ζήτημα. Ο κύριος Ντράγκη έλεγε συνεχώς αυτούς τους 5 μήνες ότι χωρίς πρόγραμμα δεν μπορώ να συνεχίσω να δίνω ρευστότητα στις ελληνικές τράπεζες. Επί 5 μήνες, πράγματι, 40 δις έδωσε στις ελληνικές τράπεζες μέσω του ELA. Επομένως, γιατί θεωρείτε ότι συμπεριφέρθηκε εκδικητικά? Και αυτός υπακούει σε κανόνες, έχει ένα διοικητικό συμβούλιο αυτοί. Με συγχωρείτε, δεν μίλησα για τον κύριο Ντράγκη. Αλλά είπα ότι για τους υπουργούς οικονομικών της Ευρωζώνης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έπραξε με βάση τους κανόνες μετά την απόφαση, mm-hmm. την πρωτοφανή κατά με απόφαση του Eurogroup, να μην δώσει μια ολιγοήμερη παράταση σεβόμενη μια δημοκρατική διαδικασία. Η ανασφάλεια και η ανησυχία στον κόσμο δημιουργήθηκε όταν ανακοινώθηκε το δημοψήφισμα. Τότε έσπευσε ο κόσμος στα ίδια. Να σας πω κάτι άλλο, κυρία Χούκλη. Εγώ δεν ευνηδίασα.
τη μέρα της Συνόδου Κορυφής έκανα μια τελευταία συνάντηση με τον πρόεδρο Ολάντ και την καγκελάριο Μέρκελ. Δεν τους είπα ότι την πρόταση που μας δίνετε τηλεσιαγραφικά εγώ θα την δεχτώ. Τους είπα θα πάω στην Αθήνα, θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο και θα σας απαντήσω και θα σας ενημερώσω. Κύριε Πρόεδρε, και πριν ολοκληρωθεί το Υπουργικό Συμβούλιο, έχει μια σημασία. Θα μου πείτε, αυτά είναι λεπτομέρειες, αλλά έχει μια σημασία. Δεν είναι, είναι πολύ σημαντικά. Πριν ολοκληρωθεί αλλά το Υπουργικό Συμβούλιο, ενημερώθηκαν πρώτοι και από τον ελληνικό λαό και από τα κόμματα για την πρόθεση να πάμε σε μια δημοψηφιακή διαδικασία και να, διεκδικήσουμε, και να διεκδικήσουμε τη δυνατότητα μιας ολιγοήμερης παράτασης του προγράμματος. Μόλις ανακοινώσατε το δημοψήφισμα, υπήρξε τεράστια ανησυχία και αβεβαιότητα. Τότε έσπευσε ο κόσμος στις τράπεζες, δημιουργήθηκε τεράστια πίεση και αποφασίσατε να τις κλείσετε από τη Δευτέρα και να μπει όριο στις αναλήψεις. Λέτε λοιπόν ότι οι τράπεζες θα ξανανοίξουν, ότι θα ξεπεραστούν τα προβλήματα. Όλοι οι οικονομολόγοι διαβεβαιώνουν, φίλοι και εχθρικοί, ας το πω έτσι, ότι οι τράπεζες θα ανοίξουν ή με συμφωνία ή με άλλο νόμισμα. Με το όχι, πόσο εύκολο, πόσο σύντομα μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία ώστε να ξανανοίξουν οι τράπεζες? Οι τράπεζες θα ξανανοίξουν με συμφωνία, κυρία Χούγλη. Και θα ανοίξουν σύντομα. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Οι τράπεζες θα ανοίξουν είτε με μια συμφωνία, αν υπερισχύσει το ναι, η οποία δεν θα είναι βιώσιμη, αλλά αν αυτή είναι η επιλογή του ελληνικού λαού. Είτε από φόβο, είτε από πίεση, είτε από επιλογή, θα τη σεβαστούμε. Αν υπερισχύσει το όχι, και όσο πιο ισχυρό είναι αυτό το όχι, σας διαβεβαιώνω, την επόμενη μέρα εγώ θα βρίσκομαι στις Βρυξέλλες και θα υπογραφεί συμφωνία. Και σήμερα θα υπογραφεί συμφωνία Ολάντ το συντομότερο δυνατό. Mm-hmm. Και αυτό βεβαιώνουν, βεβαίως ξέρω ότι υπάρχουν και κάποιες απειλητικές δηλώσεις, είναι λογικό. Είναι προφανές ότι τούτη την ώρα αυτοί οι οποίοι επιδιώκουν να επικρατήσει η λογική της παράδοσης της χώρας μας, επιδιώκουν να επικρατήσει το ναι. Όμως και ο κύριος Ολάντ και η κυρία Μέρκελ έχουν δηλώσει ότι η διαπραγμάτευση θα συνεχιστεί τη Δευτέρα. Ναι, ο κύριος Ολάντ σήμερα όμως είπε ότι το όχι μας οδηγεί σε άγνωστα νερά και ήταν μάλλον από τους φιλικούς προς τις ελληνικές προτάσεις και ο κύριος Ρέντσι. Και εκείνος είπε ότι πώς είναι δυνατόν να μου ζητάει η Ελλάδα, εγώ που έκοψα τις πρόορες συντάξεις στην Ιταλία, να δώσω περισσότερα ή να σε εγκρίνω την παράταση των πρόορων συντάξεων στην Ελλάδα. Δεν είναι όμως αυτό το ζήτημα. Λέω ότι ναι, μήπως το όχι. Γνωρίζετε ότι εμείς δεν ζητήσαμε να διατηρηθούν όχι, οι πρόορες συντάξεις. Όχι. Και στη νέα σας πρόταση πράγματι συμφωνείτε ότι θα πρέπει να διευθετηθεί αυτό το ζήτημα, διότι δημιουργεί τεράστιες αλυσότητες και αδικίες. Ζητήσαμε να μην κοπούν οι συντάξεις των πιο φτωχών, όμως, των πιο αδύναμων, στις τράπεζες, να μην κοπεί το ΕΚΑΣ στους ανθρώπους μέρα, που παίρνουν 300 και 400 κάθε ευρώ. Μέρα, γι' αυτό παλεύουμε. Κάθε μέρα που περνάει με κλειστές τις τράπεζες, η οικονομία παθαίνει έμφραγμα, μεγαλύτερο έμφραγμα. Και πολλοί λένε ότι θα είναι ανεπίστρεπτη, ανεπανόρθωτη η καταστροφή η οποία γίνεται αυτές τις μέρες. Και μάλιστα θα βαρύνει περισσότερο σε αυτά τα οποία θα χρειαστεί να διαπραγματευτείτε μετά την Κυριακή. Ο κόσμος φοβάται τι θα γίνει με τις καταθέσεις του. Υπάρχει περίπτωση να κουρευτούν οι καταθέσεις του Έλληνα πολίτη? Κυρία Χούγλη, ας μην φορτώσουμε με περισσότερο τρόμο, περισσότερη τρομοκρατία και κινδυνολογία τον μέσο Έλληνα πολίτη. Γιατί κινδυνολογία και τρόμος, κύριε Πρόεδρε? Πριν από μέρες λέγατε δεν θα κλείσουν οι τράπεζες και δεν θα υπάρχουν capital controls και έγινε. Γιατί να μην ανησυχεί ο κόσμος και γι' αυτό? Να μην ανησυχεί ο κόσμος, διότι θα έχουμε συμφωνία σε 48 ώρες μετά το δημοψήφισμα. Πρώτον. Τόσο σύντομα. Δεύτερον, θέλω να εξηγήσω ορισμένα πράγματα. Δεν θέλω να ισχυριστώ ότι η τραπεζική αργία είναι μια εξέλιξη η οποία είναι ευχάριστη και δεν επιβαρύνει την ελληνική οικονομία. Αλλά θέλω να ξεχωρίσω δύο πράγματα για να τα καταλάβει ο μέσος τηλεθεατής μας. Έχουμε πρόσφατο το παράδειγμα της Κύπρου. Στην Κύπρο έγινε κούρεμα καταθέσεων. Όχι γιατί υπήρξε έλλειμμα ρευστότητας στις τράπεζες. Οι τράπεζες είχαν ρευστότητα. Αλλά γιατί οι κυπριακές τράπεζες είχαν πρόβλημα εχεγγύων. Δεν είχαν collaterals, δεν είχαν κεφαλαιακή επάρκεια. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν κεφαλαιακή επάρκεια, έχουν εχέγγυα. Υπάρχει ένα ζήτημα, ένα πρόβλημα ρευστότητας αυτή τη στιγμή. Έχουν, γιατί έχουν το λέει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μα έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί πλήρως. Ναι. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Επειδή το λέει η Ευρωπαϊκή Άρα, Κεντρική Τράπεζα. Άρα λοιπόν, μη συνδέουμε τις δύο περιπτώσεις. Ξέρετε όμως πολύ καλά. Κύπρο, αφήστε με να ολοκληρώσω όμως, γιατί έχει μια σημασία. Ξέρετε, απέναντι στο φόβο, το μόνο που μπορεί να νικήσει είναι το επιχείρημα.
αφήστε με, έστω δώστε μου το λόγο, να εκφραστώ με επιχειρήματα. Παρακαλώ. Στην Κύπρο λοιπόν έγινε ευνηδιαστικά το κλείσιμο των τραπεζών. Δεν υπήρχε καμία σπουδή των πολιτών να σπέβδουν να παίρνουν τις καταθέσεις από τις τράπεζες, άρα δεν υπήρχε θέμα ρευστότητας. Έγινε ευνηδιαστικά διότι κάποιοι αποφάσισαν ότι το κεφαλαιακό πρόβλημα των τραπεζών πρέπει να λυθεί μέσα από το κούρεμα των καταθέσεων. Αποφάσισαν κρυφά, μυστικά, ενήργησαν έτσι. Εδώ έχουμε ένα τελείως διαφορετικό ζήτημα. Σας λέω λοιπόν ότι απόλυτη προτεραιότητά μας είναι σε κάθε περίπτωση να διασφαλίσουμε την τραπεζική λειτουργία, μάλλον να διασφαλίσουμε τις καταθέσεις των ανθρώπων, των πολιτών μέσα στις τράπεζες και να φτάσουμε το συντομότερο δυνατό σε ένα αποτέλεσμα σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Το δημοψήφισμα είναι η τελευταία στάση πριν την τελική συμφωνία, η οποία είτε έτσι θα είναι είτε αλλιώς θα είναι. Είτε θα είναι δηλαδή αυτή η άσχημη και κακή συμφωνία που δεν είναι βιώσιμη για τον τόπο, είτε θα είναι μια συμφωνία που μπορεί να έχει προβλήματα, αλλά θα δίνει προοπτική. Όσο ισχυρότερο είναι το όχι στο δημοψήφισμα, τόσες περισσότερες δυνατότητες θα έχουμε τη Δευτέρα να διαπραγματευτούμε στον τελικό γύρο και στην τελική ευθεία περισσότερα πράγματα για την ελληνική πλευρά. Ξέρετε όμως ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας υπάρχει στο σιρτάρι η πρόταση να μειωθεί η εγγύηση των ελληνικών τραπεζών, να απομειωθεί η εγγύηση των ελληνικών τραπεζών. Τα κολλάτε, άλλες που λέτε. Σε αυτή την περίπτωση, ο κύριος Ντράγκη νομίζω είναι μόνος σε αυτό. Και είναι ο τελευταίος ο οποίος επιμένει να θεωρεί φερέγγιες ελληνικές τράπεζες. Αν αργήσει η συμφωνία, το αισιόδοξο σενάριο είναι να υπάρξει γρήγορα συμφωνία. Αν όμως για κάποιο λόγο αργήσει η συμφωνία, τι διαβεβαιώνει ότι στην επόμενη απόφαση της, στην επόμενη συνεδρίασή της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θα προχωρήσει σε αυτήν ακριβώς την κίνηση. Δηλαδή να θεωρήσει να ζητήσει μάλλον το κούρεμα των εγγυήσεων των ελληνικών τραπεζών, που σημαίνει ότι σε αυτή την περίπτωση η επόμενη κίνηση είναι κούρεμα των καταθέσεων. Πώς μπορείτε να τις εγγυηθείτε εσείς, με ποιον τρόπο, όταν το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων βία να έχει 2 δις. Κυρία Χούκλη, είναι ερωτήματα που τίθενται καθημερινά. Εγώ είμαι υποχρεωμένη να τα μεταφέρω, γιατί ξέρετε, για κάποιον ο οποίος έχει 15-20.000 ευρώ, τα μεγάλα ποσά, κακά τα ψέματα, οι πλούσιοι τα βγάλαν έξω. Να το πούμε και έτσι. Στα στρώματα ή εκτός Ελλάδος. Έχουν μείνει ημερογραμματιάριδες με 15-20.000 ευρώ και φοβούνται ότι αυτά τα χρήματα θα μείνουν τα μισά. Δεν υπάρχει κανένας φόβος. Δεν υπάρχει κανένας φόβος, πρώτον, σας εξήγησα γιατί. Γιατί οι τράπεζες είναι κεφαλαιακά επαρκείς. Δεύτερον, διότι θα υπάρξει συμφωνία σύντομα. Και γι' αυτό μπορώ να σας με τα βεβαιότητας να μιλήσω. Και να σας πω ότι ακόμα και τις ώρες της, μετά την ανακοίνωση του δημοψηφίσματος, υπήρξαν στο τραπέζι προτάσεις, υπήρξαν διεργασίες. Τρίτον, ακούστε να δείτε. Όταν θίτατε, βάζετε στο τραπέζι ένα ερώτημα το οποίο δεν μπορεί κανείς να το απαντήσει με επιχειρήματα. Δηλαδή λέτε ότι εάν η άλλη πλευρά θελήσει να πατήσει τη σκανδάλη και να πυροβολήσει μια χώρα και ένα λαό, τι θα κάνετε? Και εφόσον αυτοί κρατάνε τη σκανδάλη, εμείς θα κάνουμε το παν για να μην πατήσει κανένας τη σκανδάλη. Αυτή είναι η απάντησή μου. Αλλά με ρωτάτε κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να το απαντήσει οποιοδήποτε βρισκόταν στη θέση τη δική μου. Και νομίζω ότι αυτό που έχει αξία να καταλάβουμε είναι πως δεν είναι αμεληταία, δεν είναι ασήμαντη η παρέμβαση ενός ολόκληρου λαού στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Όχι, κύριε, την υποτιμάτε. Όλοι το αναγνωρίζουν καθόλου. Αντιθέτως, είναι η πιο Για φανταστείτε, κυρία Χούκλη, ναι, αυτό που κάνουμε είναι μια μικρή επανάσταση. Κύριε Πρόεδρε, ρωτώ ευθέως, αν το όχι είναι πολύ υψηλό, όπως ζητάτε, υπάρχει περίπτωση να μην ξανακαθίσετε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να επιλέξετε να ακολουθήσει η Ελλάδα μια άλλη πορεία, να βγει από τη ζώνη του ευρώ, να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Όχι, κύριε Χούκλη, αυτό δεν είναι επιλογή μας. Όσο υψηλότερο είναι το όχι, τόσο πιο καλή συμφωνία θα πετύχουμε την επόμενη εβδομάδα. Αυτή είναι η βαθιά μου πεποίθηση. Σε αυτό προσκαλούμε τον ελληνικό λαό. Και θέλω να ξεκαθαρίσω, διότι έχει γίνει από την πρώτη στιγμή προσπάθεια να αλλάξει το ερώτημα του δημοψηφίσματος. Παρεμβάσεις και απ' έξω από τη χώρα και μέσα στη χώρα. Το ερώτημα κυρίαρχα το αποφασίζει η Ελληνική Βουλή. Και το ερώτημα είναι αν ο ελληνικός λαός εγκρίνει
αυτό το πλαίσιο συμφωνίας που μας έχουν καταθέσει οι εταίροι, με τα συγκεκριμένα μέτρα και με ένα πλαίσιο χρηματοδότησης, το οποίο δεν είναι επαρκές, χωρίς μάλιστα αναδιάρθρωση του χρέους, ή την απορρίπτει προκειμένου να διεκδικηθεί, ναι, να διεκδικηθεί μια καλύτερη συμφωνία. Αυτό είναι στην αρχή. Βεβαίως. Αλλά είπαμε ότι αυτή η συμφωνία για τους ξένους, για τους εταίρους, για τους δανειστές δεν είναι σε ισχύ. Το ζήτημα είναι, πάμε να ψηφίσουμε για κάτι το οποίο δεν υφίσταται. Νομίζω απαντήσατε σε αυτό το θέμα. Ναι, και δεν θα, επιμείνω. Δεν θα επιμείνω σε αυτό το θέμα. Εμφανίζεται βέβαιως ότι και με όχι, σε 48 ώρες μπορεί να υπάρχει συμφωνία. Αυτό το λέτε εσείς ή σας έχουν διαβεβαιώσει? Σας έχει διαβεβαιώσει και άλλη πλευρά? Διότι μέχρι τώρα τους βλέπω πάρα πολύ επιφυλακτικούς. Και την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Σόιμπλε και τον κύριο Ντάισον. Φτάσαμε στο τέλος αυτής της διαπραγμάτευσης. Και αυτό το τέλος θα επισφραγιστεί από τη λαϊκή ετοιμιγορία. Τη σφραγίδα σε αυτή τη διαπραγμάτευση θα τη βάλει ο ελληνικός λαός. Και θέλω να σας πω κάτι, κυρία Κούκλη. Στη σύγχρονη ιστορία του τόπου, οι πιο σημαντικές στιγμές έχουν επισφραγιστεί με μεγάλα όχι. Με μεγάλα όχι. Και αυτό θα είναι ένα μεγάλο όχι. Ένα μεγάλο όχι που θα δημιουργήσει έναν μεγάλο σεισμό στην Ευρώπη. Και δεν θα δώσει την ευκαιρία σε κάποιους, γιατί εγώ παραδέχομαι ότι κάποιοι επιδιώκουν. Κάποιοι μέσα στο σκληρό πυρήνα των συντηρητικών δυνάμεων της Ευρώπης επιδιώκουν η Ελλάδα να αποτελέσει ένα τιμωρητικό παράδειγμα. Αλλά δεν είναι μόνοι τους στην παγκόσμια, στο παγκόσμιο πλαίσιο. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει γίνει μια υπόθεση που αφορά όχι μόνο την Ευρώπη, αφορά τον κόσμο ολόκληρο. Παρεμβαίνουν από μια πλευρά οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα. Όλοι κοιτάνε με μεγάλη αγωνία ποιο θα είναι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Όλοι όμως... Και πιστεύω ότι το ισχυρό όχι θα μας βοηθήσει να φτάσουμε γρήγορα σε μια συμφωνία, επαναλαμβάνω, η οποία θα είναι με βιώσιμους όρους. Και είμαι ανοιχτός σε παραχωρήσεις, αρκεί η συμφωνία να δώσει προοπτική, να δώσει λύση, να τελειώσει τον Brexit, να τελειώσει αυτή η συζήτηση, να έχουμε προοπτική ανάσα. Γιατί επαναλαμβάνω, το ζήτημα δεν είναι αν μένουμε ή αν δεν μένουμε Ευρώπη, αν ζούμε στην Ευρώπη. Έτσι εκλαμβάνεται όμως από όλους, και από τους εταίρους στην Ευρώπη, και από τον Ομπάμα, και από τη Ρωσία και από την Κίνα, η προτροπή είναι η Ελλάδα να μείνει στην Ευρώπη. Και το δημοψήφισμα έτσι εκλαμβάνεται. Ναι ή όχι στο ευρώ. Γι' αυτό λένε, έτσι θα το ερμηνεύσουν την Κυριακή. Και επομένως αυτό προφανώς θα βάλει το στίγμα του στις διαπραγματεύσεις της Δευτέρας. Κυρία Χούκλη, επιλέγουν να βάλουν το ερώτημα γιατί θέλουν να πάρουν την απάντηση που επιθυμούν. Και εσείς αυτό δεν κάνετε. Επιλέγουν να διαμορφώσουν το ερώτημα. Ναι, μόνο που, ξέρετε κάτι, κυρίαρχος για να αποφασίζει το ερώτημα σε ένα δημοψήφισμα, κυρίαρχο είναι το ελληνικό κοινοβούλιο. Και όχι άλλα κοινοβούλια ή άλλες χώρες. Λοιπόν, αν επιμένουν να θέτουν τέτοια ψευδεπίγραφα διλήμματα, κάνουν λάθος. Και κάνουν λάθος διότι μην έχουν καμιά αμφιβολία. Ο ελληνικός λαός δεν θα ξεγελαστεί. Παρά το όργιο κατά τρομοκράτηση που γίνεται αυτές τις μέρες, δεν θα ξεγελαστεί. Και ξέρει τι είναι ωφέλιμο για τη ζωή του, για το μέλλον του. Και να σας πω και κάτι άλλο, κυρία Χούκλη. Παρατήρησα αυτές τις ώρες, όλο το παλιό πολιτικό σύστημα είναι απέναντι. Όλο. Κάνανε δηλώσεις όλοι. Κώστας Σιμίτης, Καραμαλής, Γιώργος Παπανδρέου, Βαγγέλης Βενιζέλος, Αντώνης Σαμαράς. Κυρία Χούκλη, αυτοί δεν έχουν καμία ευθύνη για το που έφτασε η χώρα? Εγώ σε αυτούς τους 5 μήνες ευθύνομαι? Όχι, αλλά δεν κρίνεται αυτό. Δεν έχουν, δεν έχουν ευθύνη για το που έφτασε η χώρα? Ποιος δημιούργησε τα ελλείμματα? Ποιος δημιούργησε τα χρέη? Κρίθηκε αυτό. Ποιος έφτιαξε το πελατειακό κράτος που οδήγησε τη χώρα στην άκρη του γκρεμού? Γι' αυτό είστε πρωθυπουργός. Κρίθηκε. Κυρία Χούκλη, δεν είναι τυχαίο ότι όλο το παλιό πολιτικό σύστημα που ασθμένει είναι απέναντι. Εμείς λοιπόν κάνουμε μια μεγάλη τομή. Μια μεγάλη τομή, ας το καταλάβει ο κόσμος αυτό. Κάνουμε μια μεγάλη τομή με το χθες. Και αν θέλετε, εγώ βρίσκομαι εδώ για να κάνω αυτή τη μεγάλη τομή. Όχι για να γίνω κι εγώ ένα με το παλιό πολιτικό σύστημα. Κύριε Πρόεδρε, ξέρετε πόσοι πρωθυπουργοί ήρθαν σε αυτόν τον τόπο και είπανε, ναι, εμείς θα είμαστε με τα συμφέροντα του λαού. Και μόλις εξελέγησαν, κοροϊδέψαν τον ελληνικό λαό και γυρίσαν πανηγυρίζοντας και λέγανε ότι εμείς υπηρετούμε τα συμφέροντά σας, ενώ υπηρετούσαν άλλα συμφέροντα. Ωραία, θα μπορέσει κάποιος να αντιδύνει. Εγώ λοιπόν, κυρία Χούκλη, επιτρέψτε μου, ναι, γιατί είναι κρίσιμες οι ώρες και πρέπει όλοι να αναμετρηθούμε με το ανάστημα της ιστορίας που μας βαραίνει. Εγώ δεν πρόκειται
να πω ψέματα στον ελληνικό λαό, ποτέ δεν είπα. Θα περίμεναν πολλοί ότι θα γυρίσω κι εγώ και θα πω τα ίδια. Όχι. Εγώ λέω την αλήθεια. Αντιμετωπίζουμε δυσκολίες. Θα τις αντιμετωπίσουμε μαζί. Με ομοψυχία, με ενότητα. Κύριε Πρόεδρε, ναι, αλλά υποσχεθήκατε δυσκολίες, διότι αυτό το οποίο πιστέψαμε για την Ευρώπη δεν ήταν αυτό που αντιμετωπίσαμε. Αλλά υποσχεθήκατε προεκλογικά και τώρα παρουσιάζετε μια πρόταση πάνω στο τραπέζι, η οποία δεν έχει καμία σχέση με το πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη και τις προγραμματικές σας δηλώσεις. Θα πω την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Και ξέρετε ποια είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι θέλουμε να μείνουμε στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, αλλά θέλουμε να μείνουμε με μια βιώσιμη συμφωνία. Δεν θέλουμε να μείνουμε στην Ευρώπη ως οι φτωχοί συγγενείς, ως μια αποικία χρέους. Και θα κάνουμε το παν, ό,τι περνάει από το χέρι μας, προκειμένου να μείνουμε ως ισότιμοι εταίροι. Άρα, ευρώ, πάση θυσία λέτε. Αυτό καταλάβατε. Λέω ότι το ευρώ δεν είναι ταυτόσιμο με την καταστροφή των μνημονίων. Δεν μπορώ εγώ να το αποδεχτώ αυτό. Και θα δώσει μάχη ένας ολόκληρος λαός, μικρός λαός, ο οποίος πολεμά τούτη την ώρα με λίγα εφόδια, αλλά πολεμά. Και θα δώσει τη μάχη για να αποδείξει και στην Ευρώπη και στον κόσμο ότι η άποψη του κυρίου Σόιμπλε ότι ευρώ σημαίνει φτώχεια, λιτότητα, κομμένες συντάξεις, καταστροφή, δεν μπορεί να είναι η άποψη που θα αποδεχθούμε όλοι. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή, επιχειρώντας και θέλοντας τις τομές που λέτε, αυτή την οι εικόνες θα που αλλάξει, βγαίνουν στον κόσμο είναι από μια Ελλάδα, δηλαδή μια από τις 30 αναπτυγμένες χώρες του κόσμου, τουλάχιστον ό,τι αφορά το κατακεφαλήν εισόδημα, να έχει συνταξίουχους έξω από τις τράπεζες, να έχει μικρομεσαίες επιχειρήσεις να τραβούν τα μαλλιά τους γιατί δεν μπορούν να λειτουργήσουν, να έχει πολλαπλασιασμό της ανεργίας, να έχει υγιείς επιχειρήσεις. Πέντε χρόνια τώρα τι έχει η Ελλάδα, ακυρώσει τον τουρισμό. Έχει μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κλείνουν με λουκέτα. Ξέρετε πώς είναι τα λουκέτα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι πολιτικοί σας αντίπαλοι λένε ότι επί των ημερών τους δεν υπήρξε όμως αυτή η εικόνα, αυτή η κατάσταση. Οι πολιτικοί μας αντίπαλοι μπορεί να λένε πολλά. Δεν μπορούν όμως να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι δεν έχουν την ευθύνη που έφτασε δεν η χώρα όμως αυτό στο στη χρεοκοπία. Δεν μπορούν να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι δεν ήταν αυτοί που δημιούργησαν αυτό το κράτος του ρουσφετιού και της διαπλοκής. Δεν μπορεί να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι δεν ήταν αυτοί που δημιούργησαν τα ελλείμματα και αυτοί που μας χώρασαν μνημόνια που μας δένουν τα χέρια. Αυτό τα οποία προσπαθούμε εμείς να τα λύσουμε 25 μέσα σε 5 Ιανουαρίου, μήνες. Κύριε Πρόεδρε. Και συνεχίζει να κρίνεται, διότι ο αγώνας αυτός διαρκεί πολύ. Απεδείχθηκε ότι δεν ήταν ένας εύκολος αγώνας. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Και εγώ αυτό το είχα πει και προεκλογικά. Ότι θα κάνω το παν, δεν θα προδώσω τον ελληνικό λαό, είπα. Ότι θα κάνω το παν προκειμένου να διεκδικήσω μια προοπτική βιώσιμη για τον ελληνικό λαό. Ένα πράγμα υποσχέθηκα όμως μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου και τον τηρώ. Δεν θα του πω ψέματα. Και τώρα δεν λέω ψέματα στον ελληνικό λαό, λέω την αλήθεια. Λέω ότι μέχρι εδώ έφτασα, αυτό μπορούσα και δώστε μου μεγαλύτερη δύναμη για να μπορέσω περισσότερα τη Δευτέρα. Αν ψηφίσει, και λέω ναι. Μία ακόμα αλήθεια. Ότι δεν αποτελεί επιλογή μου και δεν θα το επιδιώξω να βγάλω τη χώρα από το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αν επικρατήσει το ναι, αυτό δεν θα είναι πλήγμα στην λαϊκή νομιμοποίηση της κυβέρνησης αφού έχετε ταχθεί υπέρ του όχι. Προχθές στην ΕΡΤ είπατε ότι δεν είμαι πρωθυπουργός παντός καιρού, θα κινήσω τα οριζόμενα από το Σύνταγμα και το αφήσατε εκεί όταν πιέσαν οι συνάδελφοι αν θα παραιτηθείτε. Αν επικρατήσει το ναι, θα έχουμε μία προοπτική και μία συμφωνία η οποία δυστυχώς για τον ελληνικό λαό δεν θα δώσει διέξοδο. Γιατί θα φορτώσει μέτρα ηφαισιακά χωρίς το αντιστάθμισμα της ανάπτυξης. Διότι το πλαίσιο της χρηματοδότησης που μας δίνουν δεν είναι επαρκές, διότι δεν υπάρχει αναδιάρθρωση του χρέους που είναι απαραίτητη και αναγκαία και σε 5 μήνες θα ξανακληθούμε να μιλάμε για ένα τρίτο μνημόνιο. Αν αυτό επιλέξει ο ελληνικός λαός, θα είναι απολύτως σεβαστή η επιλογή του. Και βεβαίως εμείς δεν κινούμαστε με βάση τις δικές μας επιθυμίες, με βάση το Σύνταγμα. Mm-hmm. Το Σύνταγμα θα εφαρμόσουμε. Δηλαδή αμέσως η επιθυμία του ελληνικού λαού θα γίνει νόμος. Εγώ θα παραμείνω εκ του ρόλου μου ο θεσμικός εγγυητής και θα κινήσω τις απαραίτητες διαδικασίες. Θα πάμε σε εκλογές. Κυρία Χούκλη, μην προτρέχετε. Σας είπα ότι θα παραμείνω θεσμικός εγγυητής της εφαρμογής του Συντάγματος και θα προχωρήσουν οι διαδικασίες εκείνες που προβλέπει το Σύνταγμα μέσα από τη συνεννόηση και με τα συλλογικά όργανα του κόμματός μου, αλλά και μέσα από τη συνεννόηση με τους πολιτιακούς παράγοντες και τα άλλα κόμματα. Η χώρα έχει και Σύνταγμα και διαδικασίες. Και αυτή τη στιγμή
Δεν κάνουμε πραξικόπημα. Δίνουμε το λόγο στο λαό. Αυτό είναι πραξικόπημα. Όχι. Όλοι οι προηγούμενοι, ερήμοι του λαού, αποφασίζαν να κάνουν άλλα από αυτά για τα οποία ψηφίστηκαν. Έχετε και να σας πω και κάτι άλλο. Συγκεκριμένο πολιτικό νόημα. Οι δοτές κυβερνήσεις είναι πραξικόπηματα. Θυμηθείτε τι έλεγε ο κ. Σαμαράς. Όταν εγώ έδινα τη μάχη πριν από 5 μέρες στις Βρυξέλλες, και ενώ επρόκειται να φτάσουμε, ήμασταν κοντά στη συμφωνία. Έλεγε, πάρτε συμφωνία και παρετήσου να την υλοποιήσει δοτός πρωθυπουργός, όπως με τον Παπαδήμο. Αυτά είναι πραξικοπήματα, κυρία Κούκλη. Πραξικοπήματα είναι να λέμε άλλα στο λαό, να κάνουμε άλλα και να βάζουμε δοτές κυβερνήσεις να τα εφαρμόσουμε. Όχι να δίνουμε το λόγο στο λαό. Θα στηρίζετε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού που να είναι κορμός ο ΣΥΡΙΖΑ ώστε να υλοποιήσει, να ξεκινήσει την υλοποίηση αυτής της συμφωνίας, η οποία θα επιτευχθεί, όπως πιστεύετε, πολύ σύντομα. Μην μπαίνουμε όμως σε τόσες συγκεκριμένα θέματα, σε υποθετικές ερωτήσεις, διότι τη Δευτέρα θα έχουμε μια καινούργια μέρα. Ναι. Είτε με τη μία πλευρά. Ρωτώ είτε λοιπόν με την σε άλλη. Περίπτωση του ναι, συνεπώς, γιατί όχι μας είπατε. Συνεπώς, νομίζω ότι η απάντηση που σας έχω δώσει είναι επαρκής. Θα επιμείνω στο εξής. Λέτε ότι με το ναι θα πάμε σε μια επώδυνη συμφωνία. Στο βαθμό όμως που φαίνεται ότι οι εταίροι, οι δανειστές, τάσσονται με το ναι. Πιστεύουν ότι αυτό θα είναι το καλύτερο για την Ελλάδα. Δεν θα είναι πιο εύκολο το έδαφος να κουβεντιάσετε στη βάση της δικής μας πρότασης, της ελληνικής πρότασης, που πιστεύετε ότι είναι ολοκληρωμένη και δίνει και βιώσιμη λύση. Γιατί θα πάμε πίσω και όχι μπροστά με το ναι, αφού οι εταίροι αυτό θέλουν? Γιατί 5 χρόνια τώρα γίνεται αυτό που θέλουν οι εταίροι. Αλλά λύση στο ελληνικό πρόβλημα δεν δόθηκε, κυρία Κούκλη. 5 χρόνια τώρα κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι ότι δεν εφαρμόζουμε τα προγράμματα, τα εφαρμόζουμε. Έχουμε εφαρμόσει λιτότητα, έχουμε χάσει 25% του ΑΕΠ μας, έχουμε κλείσει χιλιάδες επιχειρήσεις, έχουν πάει χιλιάδες νέοι άνθρωποι στο εξωτερικό, έχουν μείνει άνεργοι 1,5 εκατομμύριο κόσμος, έχουμε 3 εκατομμύρια φτωχούς. Κάτι έχει γίνει αυτά τα χρόνια. Ναι, αλλά και σε αυτή τη βδομάδα με τις κλειστές τράπεζες, αυτό το πράγμα έχει επιδεινωθεί με γεωμετρική. Στη συζήτηση για τις τράπεζες, τις οποίες εδώ και 4 μέρες σε όλα τα τηλεοπτικά κανάλια παίζεται διαρκώς αυτή η εικόνα. Σωστά. Διότι δεν υπάρχει... είναι ίδια, είναι κάθε μέρα καινούργια, ξέρετε. Ναι, εντάξει, κάθε μέρα καινούργια. Σύμφωνοι. Εντάξει. Κυρία Χούκλη, κάποιοι λέγανε ότι η Ελλάδα θα γίνει η Αργεντινή, έτσι και κλείσουν οι τράπεζες. Εγώ βλέπω έναν ψύχρεμο λαό, έναν όριμο λαό και βεβαίως βλέπω και εικόνες ταλαιπωρίας. Αλλά λέω ότι αν είναι να είναι αυτό το τίμημα μιας διεξόδου, τότε όλοι θα λέμε ότι μακάρι για τη διέξοδο. Εγώ αυτό λέω. Και λέω επίσης ότι πρέπει να υπάρξει και μια δεοντολογία στο πώς αυτές τις ώρες παρουσιάζονται όλες οι απόψεις. Διότι διαπιστώνω ότι τις τελευταίες 5 μέρες, 4 μέρες, δεν υπάρχει καμία δεοντολογία στα μέσα ενημέρωσης. Γιατί το λέτε αυτό? Παρουσιάζουμε, σας πω γιατί το λέω παρουσιάζουμε αυτό. Και επίσημα στοιχεία του ΕΣΟΥΡΟΥ, τα 2 συλλαλητήρια στα κεντρικά δελτία των καναλιών. 46 και 8 λεπτά παρουσιάστηκε το συλλαλητήριο του ναι, 8 και 33 λεπτά το συλλαλητήριο του όχι. Αυτό είναι ισονομία. Αυτό είναι ισονομία. Μισό λεπτό. Πρέπει να είμαστε. Είμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή. ΣΥΡΙΖΑ, ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει παίρνοντας όλες τις απόψεις. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζονται από το πρωί μέχρι το βράδυ σε όλα τα κανάλια και επιχειρηματολογούν υπέρ του όχι. Αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Έλειπμα να απαγορεύσουν και στα στελέχη του κυβερνώντος σώματος. Όχι, ίσα. Νομίζω πολλές φορές και 2 και 3 στελέχη. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Άλλωστε, απόψε, για παράδειγμα, στον Αντένα, μία ώρα θα έχει την ευκαιρία ο κόσμος να ακούσει από εσάς, από τα πιο επίσημα χείλη, γιατί πρέπει να επικρατήσει η μία ή άλλη άποψη και όχι άλλη άποψη την Κυριακή. Εάν υπάρξει συμφωνία, θα περάσει από τη Βουλή? Εάν υπάρξει συμφωνία, θα γίνει, εννοείται, με τον έτος στο δημοψήφισμα. Ναι. Αν υπάρξει συμφωνία, θα γίνουν οι προβλεπόμενες από το Σύνταγμα διαδικασίες, ώστε άμεσα να γίνει νόμος του κράτους, προφανώς. Άρα δεν θα θεωρηθεί ότι εγκρίθηκε από τον ελληνικό λαό, επομένως δεν χρειάζεται να περάσει και από τον ελληνικό. Ούτως ή άλλως θα πρέπει να γίνουν κάποιες διαδικασίες με βάση τις προβλεπόμενες από το Σύνταγμα και το κανονισμό διαδικασίες για να... οι νόμοι να επικυρωθούν συγκεκριμένα. Υπάρχει το πλαίσιο, θα έχει εγκριθεί, από εκεί και πέρα χρειάζονται και διαδικασίες. Ίσως ο μεγαλύτερος κίνδυνος, παρά τα τεράστια προβλήματα που υπάρχει στην οικονομία, εγώ θα επιμείνω, διότι έχουμε φιλοξενήσει τους επικεφαλείς των επιμελητηρίων, των συλλόγων των επιχειρήσεων, που λένε ότι είμαστε σε τρομερά δύσκολη θέση. Δεν είναι δηλαδή κάτι που το δημιουργούν τα κανάλια ή οι δημοσιογράφοι. Υπάρχει το πρόβλημα. Το προσπερνώ όμως. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ο κίνδυνος να διχαστεί. Με συγχωρείτε, να μην παρεξηγηθώ.
Εγώ δεν είπα ότι δημιουργείται ένα πρόβλημα. Είπα ότι τούτη την ώρα πρέπει να δίνουμε με αντικειμενικότητα τη δυνατότητα στον ελληνικό λαό να επιλέξει. Όταν κανείς μεγενθύνει ένα πρόβλημα υπαρκτό, υπάρχει ζήτημα. Αυτό λέω. Δεν είπα ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Έτσι, να μην υπάρξει ζήτημα. Λέω λοιπόν ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να διχαστεί η ελληνική κοινωνία που εν μέρει έχει συμβεί. Και τα διλήμματα, τέτοιου είδους διλήμματα, σε τόσο κρίσιμες οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά στιγμές, πράγματι μπορεί να δημιουργήσουν φιλιοπολεμικές καταστάσεις. Αν παρακολουθείς κανείς το διαδίκτυο, αυτό υπάρχει. Όχι, δα. Ο ελληνικός λαός είναι πολύ όριμος. Παρ' όλα αυτά όμως, να σας πω και κάτι. Πρέπει να πούμε ότι. Οι μομφές που απευθύνουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στα διάφορα πάνελ, ότι η άλλη πλευρά του ναι είναι γερμανοτζολιάδες, δοσύλλογοι, ειδωτοί κλπ. Εγώ δεν έχω ακούσει τέτοια πράγματα και αν υπάρχουν, τα καταδικάζω. Να πω το εξής. Σήμερα είπατε εσείς ότι θα πρέπει να διαφυλάξουμε την εθνική ομοψυχία. Το τελευταίο που πρέπει να γίνει σε αυτόν τον τόπο είναι να υπάρξει διχασμός. Ένα δημοψήφισμα ούτως ή άλλως, επειδή έχει διλημματική διαδικασία, δημιουργεί μία διαίρεση εκ των πραγμάτων, αλλά αυτή η διαίρεση διαρκεί μέχρι να φτάσουμε στην κάλπη. Την επόμενη μέρα, είτε ψηφίσαμε ναι είτε ψηφίσαμε όχι, είμαστε όλοι στην ίδια πλευρά. Είμαστε στην ίδια βάρκα η οποία μπάζει νερά και πρέπει να τη σώσουμε. Το λέω γιατί και εσείς χθες είπατε ότι ενδεχομένως όσοι ψηφίσουν ναι θα είναι συνένοχοι στη διαιώνιση των μνημονίων. Και αυτό είναι πολύ βαρύ για τους ανθρώπους να ψηφίσουν μια τέτοια. Είπα ότι ζητάνε μετεπιτάσεως τους πολίτες ψηφίσουν ναι σε όλα, ενώ γνωρίζουν ότι αυτά είναι πολύ σκληρά και πολύ βαριά. Από εκεί και πέρα, εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω ότι οι πολίτες πρέπει ελεύθεροι να αφαιθούν, να επιλέξουν. Το πρόβλημά μου είναι ότι πάρθηκαν αυτές οι συγκεκριμένες αποφάσεις ακριβώς για να μην μείνουν ελεύθεροι. Ακριβώς για να περάσει ο εκβιασμός που ζούσα εγώ, Κυριακούκλη, 5 μήνες τώρα, στον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Διότι 5 μήνες τώρα δεν είναι ούτε ένας ούτε δύο. 5 μήνες. Ένα σκληρό εκβιασμό χρηματοδοτικό και οικονομική ασφυξία, προκειμένου να περάσουμε από την άποψη που θεωρώ ότι είναι σωστή, ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη και προοπτική με ηφαισιακά μέτρα, να φέρουμε κι εμείς να γίνουμε ένα με όλους όσους στην Ευρώπη θεωρούν ότι το πρέπει να πάμε με ηφαισιακά μέτρα. Το δημοψήφισμα όμως δεν το επέβαλαν οι εταίροι, δεν το επέβαλαν οι δανειστές. Εσείς το αποφασίσατε και πολλοί θεωρούν ότι μεταφέρετε στις πλάτες του κόσμου, των πολιτών, μια πολύ μεγάλη ευθύνη, την οποία σας την έδωσε ο λαός 25 Ιανουαρίου, πολύ πρόσφατα. Και μάλιστα υπήρξε ένα σκίτσο κατ' εμέ πάρα πολύ αποκαλυπτικό, σαν να είχατε τον Τιτανικό και ο καπετάνιος να λέει στους επιβάτες: πάρτε εσείς τώρα το τιμόνι. Εσείς κληθήκατε να πάρετε αυτές τις πολύ δύσκολες αποφάσεις. Γιατί το μεταθέτετε σε εμάς, κυρία Χούκλη? Όταν κανείς βρίσκεται σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή, ιστορική στιγμή, με μια βαριά ευθύνη, και του τίθεται ένα τελεσίγραφο, σκληρό τελεσίγραφο, σαν αυτό που ετέθησε εμένα, είχα 3 επιλογές. Η μία επιλογή ήταν να το αποδεχτώ, να μην πρωτοτυπήσω καθόλου σε σχέση με όλα όσα έκαναν οι προηγούμενοι και να πάρω στους ώμους μου μια βαριά ευθύνη για το μέλλον του ελληνικού λαού, αλλά ταυτόχρονα να πάρω στους ώμους μου και μια βαριά ευθύνη για το τέλος της ελπίδας στην Ευρώπη. Προσέξτε. Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις εκλογές άνοιξε και μια χαραμάδα ελπίδας και στους άλλους λαούς ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Αν αποδεχόμουν, τελείωνε αυτή η ελπίδα. Η δεύτερη επιλογή που είχα ήταν να πάω σε μια ρήξη και μάλιστα τυφλή. Και η τρίτη επιλογή που είχα ήταν να δυναμώσω την προσπάθεια, έστω και την ίστατη, να βρεθεί μια καλύτερη συμφωνία μέσα από τη δημοκρατική διέξοδο. Διότι το πιστεύω βαθιά ότι η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα στη δημοκρατία. Δεν μπορεί να τρομοκρατούν κυβερνήσεις, πρωθυπουργούς, λαούς. Δεν μπορεί να μας τρομοκρατήσει κανένας. Και ξέρετε κάτι, ο μόνος μας φόβος είναι ο φόβος. Αυτός που αναπαράγεται τις τελευταίες 5 μέρες με οργιώδη τρόπο. Επιυπαρκτής βάσεως όμως. Επιυπαρκτής βάσεως. Κοιτάξτε, κυρία Χούκλη, σύμφωνοι. Αλλά αυτή η υπαρκτή βάση υπάρχει εδώ και 5 χρόνια. Όταν άνθρωποι χάνουν τις δουλειές τους και μένουν στον δρόμο, φοβούνται. Όταν άνθρωποι χάνουν το 40% του μισθού, τους φοβούνται. Όταν νέοι άνθρωποι δεν έχουν να δουλέψουν και φεύγουν κατά χιλιάδες στο εξωτερικό, φοβούνται. Υπάρχουν κάποιοι που δεν φοβήθηκαν πολύ όλα αυτά τα 5 χρόνια και θέλουν να μεταφέρουν το φόβο τώρα στους πιο αδύναμους. Για να συνεχίζουν να μην φοβούνται. Γιατί έχουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό, γιατί δεν τους άρεσαν οι προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης που έβαζε φορολογία στα κέρδη τους,
που έβαζε φορολογία στους ιδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης. Δεν τους άρεσαν αυτές τις προτάσεις και θέλουν να μεταφέρουν τώρα το φόβο στον μισθωτό, στον συνταξιούχο, στον αδύναμο, στον ανήμπορο. Όχι λοιπόν. Η οικονομία μας ο φόβος είναι υπαρκτός, αλλά θα τον νικήσουμε το φόβο. Αυτό σε θεωρητικό επίπεδο βεβαίως. Αλλά η οικονομία έχει και τη δική της νομοτέλεια, το δικό της ντόμινο. Και στο βαθμό που είμαστε σε μια αλληλοεξαρτώμενη περιοχή, εννοώ οικονομικά. Και εσείς έχετε αναγνωρίσει ότι μέχρι ένα σημείο μπορείτε να κάνετε κάποια πράγματα, τα άλλα μπορούν να επηρεάσουν, οι άλλοι μπορούν να επηρεάσουν τις ελληνικές κινήσεις. Επομένως, σε ποιο βαθμό μπορείτε να εγγυηθείτε τι στους Έλληνες πολίτες για να κλείσουμε τη συνέντευξη? Στους Έλληνες πολίτες το μόνο που μπορώ να διαβεβαιώσω και να εγγυηθώ είναι ότι δεν θα τους πω ψέματα. Δεν τους έχω πει 5 μήνες τώρα. Δεν τους λέω τώρα, δεν θα τους πω και αύριο. Ότι θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να τελειώσει ασφαλώς αυτή η περιπέτεια με τους καλύτερους δυνατούς όρους. Και τους διαβεβαιώνω ότι δεν έχω προλάβει να αγαπήσω την καρέκλα μου. Δεν βάζω την καρέκλα μου πάνω από το συμφέρον της πατρίδας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ σε ευχαριστώ, κύριε Χούλη.